Πρώτη στο καθήκον της Εθνικής Φρουράς η διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς παραμένει η τουρκική απειλή, δηλώνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Χωρίς μεγάλα λόγια και υπερφύαλες διακηρύξεις, θα ήθελα να δώσω το μήνυμα πως όσο ο τουρκικός στρατός παραμένει στο νησί μας, παραμένει και πρώτη στο καθήκον της Εθνικής Φρουράς, και αυτό απευθύνεται βεβαίως και στον αρχηγό και προς τον υπουργό, να διασφαλίσει με την αποτρεπτική της ισχύ την ειρήνη και την ασφάλεια στους πολίτες του κράτους μας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, τα νέα ενεργειακά δεδομένα υποχρεώνουν την Εθνική Φρουρά να εντάξει στις ιεραρχήσεις της τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ως ένας αποτελεσματικός βραχίωνας διασφάλισης της παρουσίας και των συμφερόντων της Κύπρου σε ολόκληρη την αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Η τουρκική απειλή, όπως προείπα, εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά την ίδια στιγμή τα γεωπολιτικά δεδομένα άλλαξαν άρδη. Ανάλογες λοιπόν πρέπει να είναι και οι προσαρμογές τις οποίες οφείλει να προβεί και η Εθνική Φρουρά. Αυτό τον στόχο οφείλει να υπηρετεί μεταξύ άλλων και η ευρεία προσπάθεια ανασυγκρότησης της Εθνικής Φρουράς, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι προοπτικές που διανοίγονται με την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, τόσο από τη χώρα μας όσο και από γειτονικές φιλικές χώρες, δημιουργούν μια νέα γεωστρατηγική δυναμική, την οποία καλούμαστε να χειριστούμε αλλά και να αξιοποιήσουμε μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο πιστά υπηρετούμε. Γνωρίζετε πως με τις γειτονικές χώρες βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία για την ανάπτυξη αυτών των κοιτασμάτων προς όφελος των χωρών μας αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διατηρεί υψηλές προσδοκίες για ένα νέο ασφαλή ενεργειακό διάβλο με επίκεντρο την περιοχή και πιο συγκεκριμένα τη χώρα μας. Οι δηλώσεις Αναστασιάδη έγιναν το πρωί στο Προεδρικό κατά την τελετή διαβεβαίωσης του επαναδιορισέντος υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ανδρέα Παπαπαύλου.